Γεια σας, καλή χρονιά και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να περάσατε υπέροχα αυτές τις γιορτινές μέρες, να ξεκουραστήκατε, να ξεσαλώσατε, να φάγατε πολύ, δεν πειράζει, και γενικώς να κάνατε ό,τι είχατε ανάγκη για να ξεκινήσει το 2020 με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Εγώ προσωπικά κέρδισα και το φλουρί και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ τυχερή χρονιά για μένα. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα σας δείξω τα αγαπημένα μου οικονομικά προϊόντα για το 2019. Τα αγαπημένα drugstore προϊόντα δηλαδή, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Πριν ξεκινήσουμε, να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και με βοηθάει πάρα πολύ το να έχετε εγγραφτεί στο κανάλι μου. Πατήστε λοιπόν τώρα το κουμπί εγγραφή αν δεν το έχετε κάνει ήδη ή το subscribe και πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο, γιατί να ας πούμε αυτό το βίντεο. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά δεν ανέβηκε στην ώρα του, γιατί παιδιά, εγώ ξεκουράστηκα τόσο πολύ αυτές τις μέρες που παραχαλάρωσα και γενικά σερνόμουν από κρεβάτι, σε καναπέ, από τραπέζι σε τραπέζι και δεν ήθελα να είμαι πολύ δημιουργική, αλλά τι να κάνουμε, δεν πρέπει κάποιες φορές και να χαλαρώνουμε. Λοιπόν, επίσης να σας πω να με ακολουθήσετε στα social media, αν δεν το έχετε κάνει και αυτό ήδη, γιατί εκεί σας έχω και βιντεάκια. Ξεκινάω από αυτό το μήνα το IGTV, το συγκεκριμένο μακιγιάζ μπορείτε να το δείτε στο IGTV μου, στο Instagram, γιατί το φίλμαρα για εκεί. Είναι πολύ γρήγορο, είναι πολύ σύντομο και χρησιμοποιώ κατά κύριο λόγο καινούργια προϊόντα και πάρα πολύ αγαπημένα. Λοιπόν, να μην μακρηγορώ άλλο, πάμε να ξεκινήσουμε με τη σειρά που βάζω τα προϊόντα στο πρόσωπό μου, όπως πάντα. Και θέλω να ξεκινήσω από το NYX Bear With Me, πώς το λένε ακριβώς, Kenda Lip Conditioner. Είναι ένα λαδάκι που θρέφει τα χείλη, τα αφήνει πολύ απαλά και ενυδατωμένα. Έχει εκχύλισμα κάναβης, είναι από αυτή τη σειρά, την Bear With Me της NYX και το αγαπώ πολύ. Και θα συνεχίσω με ένα προϊόν της NYX επίσης, που είναι το Angel Veil. Δεν είναι καινούριο αυτό το primer, κυκλοφορεί νομίζω αρκετά χρόνια, κάνα 2 χρόνια. Αλλά εγώ τώρα τελευταία το ανακάλυψα και φέτος του έδωσα τη σημασία που άξιζε. Είναι oil free και αυτό γιατί άλλαξα όλα μου τα προϊόντα σε oil free. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορείτε να το χρησιμοποιείτε μόνο εσείς που έχετε λιπαρές επιδερμίδες. Είναι για κάθε τύπο επιδερμίδας. Στρώνει εξαιρετικά. Αφήνει μία αίσθηση ωραίας πούδρας, ενός ωραίου μπάλμ στην επιδερμίδα και δημιουργεί ένα πολύ ομοιόμορφο καμβά για να στρώνει από πάνω το foundation σας. Και μιλώντας για foundation, πάμε στα 2 αγαπημένα της χρονιάς, που είναι το HD Liquid Coverage Foundation της Catrice. Πολλοί από σας το ξέρετε και το αγαπάτε ήδη. Μου πήρε λίγο καιρό να το συνηθίσω, η αλήθεια είναι, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο foundation, αρκεί να βρεις την απόχρωση που σου ταιριάζει, είναι και αυτό mattifying, δεν φαίνεται καθόλου βαρύ στο πρόσωπο. Με τις αποχρώσεις υπάρχει ένα θεματάκι στα καταστήματα, θέλει λίγο να το ψάξει το θέμα. Εγώ συνήθως το αναμειγνύω με ένα άλλο, με την πιο σκούρα αυτή η απόχρωση. Α, να σας πω ότι αυτό το έχω στην απόχρωση 030 Sun Beige. Το αναμειγνύω λοιπόν με αυτό εδώ που είναι από τα Sephora και είναι στην απόχρωση Walnut 33. Είναι το 10 Hour Wear Perfection Foundation. Είναι τόσο ωραίο, παιδιά, αυτό το foundation. Σου αφήνει ένα αποτέλεσμα πολύ φωτεινό στο πρόσωπο. Δεν φαίνεται σαν να έχεις βάλει highlighter, προφανώς, αλλά εδώ πέφτει το φως και φαίνεται σαν να είναι η επιδερμίδα σου τόσο πολύ λαμπερή, που πραγματικά όταν το δοκίμασα δεν το πίστευα. Μ' αρέσει πολύ και αυτό, είναι oil free και σας το συστήνω ανεπιφύλακτα ό,τι τύπο επιδερμίδας και αν έχετε. Το αγαπημένο τώρα οικονομικό concealer της χρονιάς είναι χωρίς αμφιβολία για μένα το Revolution Conceal and Define. Παιδιά, αυτό το έχω πάρει σε 3-4 αποχρώσεις, γιατί το παρήγγειλα online και δεν ήξερα ακριβώς την αποχρωσή μου, αλλά όταν το προϊόν αυτό κάνει 3-3,5 ευρώ, εντάξει, έχεις το περιθώριο λάθους. Και η ποσότητά του είναι αρκετή, έχω να σας πω ότι έχει πάρα πολύ ωραία κάλυψη, δεν είναι καθόλου βαρύ στην περιοχή κατά τα μάτια, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις πάρα πολύ, δεν μαζεύει, δεν στεγνώνει τόσο ώστε να κάνει εμφανείς τις λεπτές γραμμές που ίσως έχετε κατά τα μάτια σας και γενικώς είναι ένα πάρα πολύ ωραίο concealer, το οποίο θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Πάμε σε πούδρα και η οικονομική και η σούπερ ανακάλυψη της χρονιάς. Βέβαια, είχα δει και πάρα πολλές YouTubers, νομίζω και η Τάτι έχει μιλήσει πάρα πολύ για τη συγκεκριμένη πούδρα. Είναι η RCMA No Color Powder. Παιδιά, αυτή η πούδρα έχει τεράστια ποσότητα, όπως βλέπετε σε αυτό το μπουκαλάκι. Το μόνο κακό είναι ότι δεν βγαίνει το καπάκι για να μπορείς να τη ρίχνεις μέσα. Βγαίνει δηλαδή, αλλά είναι πάρα πολύ βαθύ και δεν βολεύει, οπότε πρέπει να έχεις ένα άλλο container για να μπορείς να τη ρίχνεις και να την παίρνεις με το πινέλο σου ή με το beauty blender να την εφαρμόσεις.
αλλά κατά τα άλλα είναι μία πουδρά που ποτέ δεν φαίνεται βαριά στο πρόσωπο. Σετάρει το foundation, σετάρει την περιοχή κατά τα μάτια, δεν αφήνει χρώμα, προφανώς γιατί δεν έχει χρώμα. Και το αποτέλεσμα της είναι πάρα πολύ καλό και η τιμή της πάρα πολύ συμφέρουσα για τόση ποσότητα. Πάμε σε bronzer και θα δείτε πόσο πολύ αγάπησα το συγκεκριμένο, γιατί κοντεύει να μου τελειώσει. Έχω χτυπήσει παν που λένε. Είναι το Butter Bronzer από Physicians Formula. Η απόχρωση είναι bronzer, αυτή που έχω διαλέξει. Δεν είναι πάρα πολύ σκούρο, ευτυχώς, γιατί εγώ δεν θέλω... Δεν φαίνεται καν, παιδιά, στο χέρι μου. Λοιπόν, με το πρώτο πέρασμα. Δεν θέλω το bronzer μου να είναι πάρα πολύ σκούρο, για να μπορώ να το χτίζω. Αν πάρετε μια πολύ σκούρα απόχρωση και προσπαθήσετε να την αναμίξετε στο πρόσωπό σας, ίσως φανεί πάρα πολύ σκούρα, πάρα πολύ βαριά. Καλύτερα είναι να το χτίζετε και να φτάνετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν δεν μπορώ να μην το μυρίσω κάθε φορά που το ανοίγω. Έχει την πιο καταπληκτική μυρωδιά του κόσμου. Μυρίζει καλοκαίρι και είναι ένα εξαιρετικό προϊόν που έρχεται και με ένα σφουγγαράκι κάτω και με καθρέφτη. Αυτό είναι καλό που έχει καθρέφτη. Το σφουγγαράκι είναι από τα πράγματα που εγώ χάνω σε αυτά τα προϊόντα από την πρώτη μέρα. Μάλλον όχι, δεν ήταν σφουγγαράκι, πινελάκι ήταν, ένα περίεργο πινέλο. Και δεν τα χρησιμοποιώ ποτέ, οπότε δεν μας ενδιαφέρει. Στην κατηγορία των highlighters τώρα, δεν μπορούσα, παιδιά, να διαλέξω ανάμεσα σε αυτά τα δύο, γιατί τα αγαπάω και τα δύο εξίσου, πάρα πολύ. Αυτό που δεν μ' αρέσει σε κανένα από τα δύο είναι η συσκευασία, η οποία είναι πλαστική και πολύ ευαίσθητη, σπάει αμέσως, δηλαδή στο συγκεκριμένο εμένα μου έχει φύγει το καπάκι με τα βία σκουμπώνει. Και είναι της Maybelline το Master Chrome Metallic Highlighter στην απόχρωση Molten Rose Gold. Θα το σφατσάρω στο χέρι μου όσο είναι δυνατόν να το δείτε. Είναι ένα φανταστικό highlighter, πολύ βελούδινης υφής η πούδρα του και νομίζω ότι δίνει ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα στην επιδερμίδα. Και επίσης αυτό εδώ μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, που είναι από την Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder και είναι στην απόχρωση Bloom Time. Θα το σφατσάρω και αυτό ακριβώς δίπλα. Μοιάζουν λίγο οι αποχρώσεις, αυτό είναι πιο χρυσό, αυτό είναι πιο ροζ, έχω την αίσθηση, όπως τα βλέπω. Ελπίζω να βλέπετε τη γυαλάδα και τη λάμψη που δίνουν, είναι πραγματικά εντυπωσιακά και τα δύο. Παραμένουμε στη λάμψη και θέλω να σας μιλήσω για αυτό εδώ το προϊόν από την NYX. Λέγεται Away With Glow Liquid Highlighter, είναι στην απόχρωση Gold Rush. Θα το σφατσάρω και αυτό στο χέρι μου, δίπλα στα άλλα δύο highlighters για να το δείτε. Καλά, από αυτό χρειάζεται ελάχιστη ποσότητα και το... απλώνεις, είτε με το δάχτυλό σου είτε με ένα πινελάκι. Θεωρώ ότι ως highlighter για το πρόσωπο ίσως κάνει καλύτερη δουλειά όταν το εφαρμόσετε πριν το foundation σας για να σας δώσει έτσι ένα εφέ μεγαλύτερης λάμψης. Κατά τα άλλα πάνω από foundation δεν μου άρεσε πολύ, αλλά το χρησιμοποίησα στα μάτια σε ένα βίντεο που είχα κάνει στο κανάλι. Θα σας το λινκάρω εδώ για να το δείτε. Και το χρησιμοποίησα λοιπόν ως βάση για σκιές στα μάτια ή και μόνο του μπορείτε να το φορέσετε ως σκιά, γιατί στεγνώνει και είναι, παιδιά, πάρα πάρα πολύ ωραίο για αυτή τη χρήση. Τώρα στις liquid σκιές, αγάπησα πάρα πάρα πολύ αυτή την απόχρωση από την Wet n Wild. Δεν ξέρω αν λέγονται κάπως, Mega Last Liquid Eyeshadow, έτσι λέγεται. Είναι η απόχρωση Shells and Whistles, παιδιά, όλοι με ρωτούσαν τι χρώμα σκιά φοράω και τι σκιά είναι αυτή. Είναι πάρα πολύ εύκολο να την απλώσετε στα μάτια σας, την κρατάτε είτε έτσι με το περισσότερο pigment και το χρώμα, είτε την απλώνετε και γίνεται πιο διακριτική. Κυκλοφορούν και άλλα χρώματα, να δω αν έχω εδώ ένα από αυτά. Ναι, θα σας δείξω άλλο ένα, το οποίο είναι καταπληκτικό. Και είναι η απόχρωση Ruby Heist. Έχω την αίσθηση ότι και αυτά τα δύο τα έχω χρησιμοποιήσει σε drugstore βίντεο μακιγιάς. Θα σας το λινκάρω και αυτό για να το δείτε και για να δείτε πώς εφαρμόζονται στα μάτια. Αυτή είναι λοιπόν η άλλη απόχρωση. Όπως βλέπετε έχουν τέλεια απόδοση. Δεν μαζεύουν καθόλου εδώ στο κινητό βλέφαρο. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε είτε μόνες τους είτε ως βάση και να βάλετε μια πιο shimmery ή πιο glittery σκιά από πάνω. Για παλέτα ματιών τώρα, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα λιγάκι και αν δεν είχε έρθει αυτή εδώ η παλέτα στη ζωή μου προς το τέλος του 19, μάλλον δεν θα σας έδειχνα καμία. Λοιπόν, είναι η Seduced από W7, παιδιά, είναι μια υπέροχη παλέτα, πάρα πολύ ωραίο pigment για οικονομική σε όλες τις σκιές. Θα σας φατσάρω μερικές για να το δείτε. Και στο χέρι μου. Έχουμε κάνει και μακιγιάζ με τη συγκεκριμένη, έτσι. Λοιπόν, δείτε τρεις τώρα πολύ έτσι απαλές και σήμερα αποχρώσεις. Και πάμε και στα μάτια από αυτή εδώ την πλευρά και συγχωρήστε με για τις γρατζουνιές, αλλά καταλαβαίνετε, ο γατούλης μου δεν αστειεύεται όταν παίζει.
Κατά τα άλλα δεν είναι καθόλου άγριος, είναι πάρα πολύ καλός, ο μικρός, ο Μέρλιν. Λοιπόν, θα σας φατσάρω 4 από αυτή την πλευρά, γιατί έχω χώρο. Λοιπόν, δείτε λίγο, και το ροζ αυτό, και το γκρι, και το μαύρο, αλλά και το καφέ, είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ζωντανά, πάρα πολύ πιστά σε αυτό που βλέπεις στην παλέτα. W7 λοιπόν, μπράβο, πολύ καλή δουλειά. Θέλω να μάθω σίγουρα και τη δική σας αγαπημένη παλέτα ματιών, γιατί γενικά με τις οικονομικές έχω ένα θεματάκι, έχω καλομάθει, βλέπετε. Παραμένω στην κατηγορία των ματιών και θέλω να σας δείξω το αγαπημένο μου μολύβι για φέτος, το οποίο, παιδιά, είναι τόσο μαλακό, τόσο κρεμώδες, τόσο μαύρο, γιατί μου αρέσει το αποτέλεσμα του μολυβιού των ματιών και του eyeliner γενικώς να είναι πάρα πολύ έντονο και να μπορώ να το δουλέψω και να το σβήσω όσο θέλω. Είναι λοιπόν το Tattoo Liner από την Maybelline, το gel μολύβι στην απόχρωση Deep Onyx, και το έχω και σε μια άλλη απόχρωση που λέγεται Rich Berry. Θα σας δείξω και αυτό το χρώμα, το οποίο είναι, παιδιά, όνειρο. Νομίζω ότι θα πήγαινε πολύ και με αυτό που φοράω σήμερα, αν το συνδύαζα. Πάμε σε μάσκαρα. Η πρώτη είναι μια ανακάλυψη που έκανα χάρη σε εσάς, στο βίντεο που σας είχα ζητήσει να μου προτείνετε drugstore προϊόντα που είναι πολύ αγαπημένα σας και την λατρεύω. Είναι η Lash Princess, η πράσινη, η False Lash Effect από την Essence. Ωστόσο, την έδωσα και σε μια φίλη μου, την πρότεινα και σε μια φίλη μου να τη δοκιμάσει, η οποία όμως έχει πολύ λεπτές βλεφαρίδες. Και τις κόλλησα τις βλεφαρίδες μεταξύ τους και δεν τις άρεσε ως αποτέλεσμα. Το καταλαβαίνω, οι δικές μου είναι πιο μακριές και μου αρέσει αυτό το πλούσιο εφέ που τους δίνει. Οπότε αν έχετε κανονικές προς μεγάλες βλεφαρίδες, σας προτείνω αυτή τη μάσκαρα ανεπιφύλακτα. Αν τώρα είναι πιο λεπτές οι βλεφαρίδες σας και θέλετε πιο πολύ διαχωρισμό, καλύτερα θα είναι να προτιμήσετε την NYX On The Rise Volume Lift Scara. Και αυτή την έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Έχει ένα πολύ ιδιαίτερο, πιο σκληρό βουρτσάκι, το οποίο, παιδιά, κάνει τον τρομερό διαχωρισμό. Τώρα είναι πολύ παλιά η συγκεκριμένη και έχει κομματάκια. Απλά την είχα κρατήσει για να σας τη δείξω. Λοιπόν, αυτό είναι το βουρτσάκι της NYX Lift Scara και θα σας δείξω και το βουρτσάκι της Essence Lash Princess για να καταλάβετε ίσως τη διαφορά. Κατά τα άλλα, πάμε σε eyeliner και η NYX κερδίζει και σε αυτή την κατηγορία τη μάχη με το Epic Ink Liner. Πάρα πολύ μαύρο χρώμα, πάρα πολύ ωραίο μυτάκι, το οποίο νομίζω και για αρχάριους είναι πάρα πολύ πρακτικό και πάρα πολύ εύκολο να το εφαρμόσετε και να κάνετε τη γραμμή που θέλετε. Αυτό είναι το eyeliner, έτσι δείχνει. Λέω να το δοκιμάσετε, ρίξτε μια ματιά και είναι και πάρα πολύ σταθερό. Πάμε σε φρύδια, έχω 2 προϊόντα εδώ, ένα μολυβάκι πολύ λεπτό, το οποίο με βόλεψε ιδιαίτερα και είναι από LA Girl, θα με έχετε δει να το χρησιμοποιώ σε πολλά βίντεο, το Shady Slim Brow Pencil, έχει και το βουρτσάκι του από την άλλη πλευρά και είναι αυτό εδώ που μπορείς με ευκολία να κάνεις τριχάκια στα φρύδια σου και γράφει και καταπληκτικά και είναι και πάνθινο. Ένα επίσης πολύ οικονομικό τζέλ για τα φρύδια που μου άρεσε, με χρώμα, αν θέλετε να τα γεμίσετε και δεν θέλετε να ασχολείστε με μολυβάκια, είναι αυτό εδώ το Brow Idol Sport Proof Mascara. Είναι και αδιάβροχο, λέει, από την Catrice. Δεν ξέρω, δεν έκατσα κάτω από το ντουζ να το δοκιμάσω, αλλά γενικά είναι πάρα πολύ σταθερό. Έχει αυτό το κλασικό βουρτσάκι μπροστά. Πολύ μικρό, εύκολο να το εφαρμόσεις στα φρύδια σου. Και πάμε να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά αυτό το βίντεο με προϊόντα για τα χείλη. Πάμε στα μολύβια. Έχω 2 αγαπημένα. Το ένα είναι το Catrice Velvet Matte Lip Pencil, που έχει διάρκεια έως 6 ώρες, λέει η Catrice. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, παιδιά, και η απόχρωση αυτή είναι θεϊκή και θέλω να σας πω ποια είναι, αλλά ποτέ δεν βρίσκω το όνομα. Είναι το Mauve in the Brown Direction. Τέλειο. Είναι δηλαδή μοβ καφέ, για να καταλάβετε τι εννοώ. Και έχω και αυτό εδώ, το Super Smooth Waterproof και Long Stay Lip Liner Pencil από την 17, επίσης μου αρέσει πολύ. Είναι η απόχρωση 3 Natural και την έχω τσακίσει. Πάει με τα περισσότερα, με όλα τα nude crayon μου μάλλον, για να είμαι ειλικρινής. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί και αυτό είναι κρεμώδες και έχει πολύ καλή διάρκεια. Τώρα, στα Liquid Lipsticks. Νομίζω ότι η Golden Rose έχει κάνει, παιδιά, εξαιρετική δουλειά σε αυτή τη φόρμουλα που λέγεται Long Stay Liquid Matte Lipstick, που είναι και Kiss Proof. Έχω τυχαία εδώ 2 αποχρώσεις, είναι η 30 και η 34. Αυτό, παιδιά, στεγνώνει στα χείλη, σχεδόν δεν το νιώθεις, δεν μαζεύει εδώ, δεν ξεραίνεται πολύ, μένει
για πάρα πολλή ώρα, τρως το φαγητό σου, πίνεις το ποτό σου, φιλάς τον αγαπημένο σου. Είναι πραγματικά kiss proof και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Επίσης, ένα προϊόν που δοκίμασα στο τέλος του 19, αλλά θέλω σίγουρα να το βάλω στα αγαπημένα της χρονιάς, είναι το NYX Liquid Sweat Metallic Matte Liquid Lipstick. Είναι στην απόχρωση Biker Babe και, παιδιά, είναι το πιο ωραίο, έτσι, λίγο πιο vampy, λίγο πιο σκούρο liquid lipstick που έχω δοκιμάσει. Μοιάζει πάρα πολύ με μια απόχρωση της Smashbox, αν δεν κάνω λάθος, αλλά είναι σίγουρα πιο οικονομικό. Γι' αυτό πάρα πολύ σταθερό στα χείλη, λιγότερο ένα τσικ ενυδατικό από αυτά της Golden Rose, αλλά και πάλι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Και πάμε σε gloss, γιατί δεν θα μπορούσα να μην μιλήσω για το Generation Plump and Shine από την Catrice. Πάρα πολύ ωραίο applicateur, πάρα πολύ ωραίο gloss, δεν κολλάει τα χείλη μεταξύ τους, έχει pigment τόσο όσο και μπορείτε να το φορέσετε και σκέτο και φυσικά πάνω από το κραγιόν σας, αυτό έχει και μικρό glitter μέσα, είναι η απόχρωση Shimmery Goldstone. Τα έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς, τα αγαπώ τρελά. Και τελευταίο προϊόν, γιατί ξέχασα ότι σας έχω και setting spray, είναι αυτό εδώ το NYX Bear With Me Prime Set Refresh με 8 ώρες διάρκεια, multitasking spray, φιλικό προς το ευαίσθητο δέρμα. Γενικά μπορείτε να τσεκαστείτε και κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί πρόσφατα κάποια κοπέλα με συνάντησε και μου λέει τι σπρέι να πάρω, γιατί κάθομαι πολλές ώρες στο γραφείο με το air conditioner στην οθόνη, νιώθω το δέρμα μου να με τραβάει μετά από πολλές ώρες. Να, αυτό, κάτι τέτοιο μπορείτε να έχετε μαζί σας, το οποίο θα φρεσκάρει το μακιγιά σας και την επιδερμίδα σας. Αυτά για σήμερα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, περιμένω να μου γράψετε στα σχόλια ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο οικονομικό προϊόν της χρονιάς και φυσικά ό,τι άλλο θέλετε και θα σας δω στο επόμενο. Φιλιά πολλά! Bye-bye!